Τώρα θα μας πας στην Κρήτη, γιατί έχεις επιλέξει ένα τραγουδάκι από την Κρήτη. Υπάρχει λόγος σοβαρός που το έχεις κάνει όμως. Και συνδέεται με τον αθλητισμό. Είναι η ομάδα ποδοσφαίρου Κισαμικός, που ιδρύθηκε στην Κίσαμο το 1926. Είχε αγωνιστεί στην Δέλτα τότε Εθνική και στη Γάμα τότε Εθνική, ενώ από το 15 μέχρι το 17 συμμετείχε στη δεύτερη Εθνική. Το καλοκαίρι 2021 ανακοινώθηκε ότι διακριτικός τίτλος θα τροποποιηθεί σε Χανιά ΠΑΕΠΟ. Αυτό έγινε από το 2017, όταν είχαν συγχωνευτεί ο Κισαμικός και τα Χανιά στο δημοτικό γήπεδο περιβολίων εκεί στα Χανιά, χωρητικότητας 3.700 θεατών η ομάδα. Οπότε πλέον δεν υφίσταται. Από αυτή την ομάδα λοιπόν έχουν περάσει, έτσι, δεν είναι γηγενείς παίκτες, είχαν πάει με μεταγραφή δύο ποδοσφαιριστές που παίξανε και σε υψηλό επίπεδο. Ο Φίλιππος Δάρλας, ο οποίος έχει καταγωγή από το Αγρίνιο, ξεκίνησε στο Πανετολικό, στον Κισαμικό βρέθηκε το 2015-17 και μάλιστα έχει παίξει σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και μία φορά στην Εθνική Ελλάδος έχει αγωνιστεί. Ναι, άρα διεθνής παίκτης του Κισαμικού. Ναι, διεθνής. Και πάλι την ίδια εκεί περίοδο ήταν και ο Γιάννης Σαραλίδης από την Αριδαία, η καταγωγή του, στον Αλμοπό ξεκίνησε. Με τον Ολυμπιακό 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελο είχε πάρει και πέρασε και αυτός από τον Κισαμικό. Το σήμα της ομάδας ήταν, καθώς τώρα είναι Χανιά, το δελφίνι. Έτσι, το δελφίνι είχε. Από το την Κίσαμο, θα έχει δελφίνια εκεί φαίνεται. Ναι, δελφίνι, ωραίο ναι, σήμα, ναι, έτσι, ναι. Το δελφίνι. Εγκρινής. Όχι, με στεναχωρεί, παιδί μου, το ότι οι ομάδες που έχουν τόση μεγάλη ιστορία, δηλαδή από το 26 είναι ο ποδοσφαιρικός, ναι, γυμναστικός σύλλογος Κισαμικός, πρέπει μέσα από την πορεία και προφανώς από τις οικονομικές εξελίξεις να συγχωνευτούν, να γίνουν κάτι άλλο με κάτι άλλο. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι πολύ άσχημο να βαλτώνει έτσι. Και πού να βρούνε τώρα χρήματα να κρατήσουν την ομάδα. Φύγανε αυτοί που λέμε οι χορηγοί. Η πολιτεία διαφορεί για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Φύγανε, έγινε συγχώνευση, γεια σας. Πήγε όχι... καλά πάντως η ΠΑΕ Χανιά, διεκδίκησε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Φέτος είχε κόντρα με την Καλυθέα και στο Παρατσάκ δηλαδή ήταν μέσα στις διεκδικήτριες του τίτλου. Είχανε και δύο ομάδες, έτσι, και Όφη και Πλατανιά. Ναι. Στην Super League που λέμε, στην πρώτη εθνική. Οπότε εντάξει, είναι δύσκολο να κρατάς ψηλά τώρα, να έχεις δύο ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Χρειάζονται άνθρωποι που θα βάλουν χρήματα. Κάποτε την Κρήτη και για πολλά χρόνια δεν είχε καμία ομάδα, τα θυμάσαι έτσι. Μετά ήταν και ο Εργοτέλης, ο οποίος επίσης εξαφανίστηκε. Εργοτέλης και αυτός με τον Όφη, έτσι. Ναι. Που, μάλιστα και είχε αυτή το άλλο. Παλιά ομάδα, ο Πλατανιάς είχε και απόσταση από το Ηράκλειο. Ο Εργοτέλης που ήταν δύο ομάδες από το Ηράκλειο, Όφη και Εργοτέλης. Ο κόσμος δηλαδή πήγαινε στον Όφη, όλος ο κόσμος. Δύσκολα πάντως, δύσκολα. Λοιπόν, έχουν ύμνο, έχει επιλέξει ύμνο. Ύμνος Κισαμικού. Πάμε να ακούσουμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ατρίδη, του ιατρού μας εδώ στα πλήκτρα του ήχου, τον ύμνο, τον παλιό ιστορικό ύμνο του Κισαμικού. Μέσα στην καρδιά θα έχω να καμαρώνω. Σημαία μου, ιδέα μου, θρησκεία και πιστεύω. Όσο θα ζω Κισαμικέ, εσένα θα λατρεύω. Κισαμικέ, Κισαμικέ, μες στην καρδιά μου μόνο. Εσένα ναι, σημαία μου, έχω και καμαρώνω. Εσένα ναι, σημαία μου, έχω και καμαρώνω. Κισαμικάρα λέει. Αμέ. Μια χαρά.